Σας πάω σε ένα σημαντικό, το δεύτερο συνέδριο που διοργανώνει την Κυριακή 7 Ιανουαρίου ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, Στέγη Ευζωίας και Αριστείας, με τίτλο 100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λοζάνης, Συνθήκη Ειρήνης, το Διεθνές Δίκαιο της Αρετής. Καλημερίζω ευθύς αμέσως και την πρόεδρό του, κυρία Μαρία Τερζάκη. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά, κυρία Τερζάκη, από τον 1984. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Όμορφη χρονιά. Ευγνώμων και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για το συνεδριό μας. Να είστε καλά. Πάτε να μας πείτε για αυτό το δεύτερο συνέδριο που διοργανώνεται με τον συγκεκριμένο τίτλο 100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λοζάνης, Συνθήκη Ειρήνης στο Διεθνές Δίκαιο της Αρετής. Έκανα μια μικρή αναφορά και είπα ότι θα πραγματοποιηθεί 7 Ιανουαρίου, μεθαύριο δηλαδή Κυριακή, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αλλά για εκείνους που ενδιαφέρονται θα πρέπει να ξέρουν ότι η ώρα έναρξης είναι στις 10 το πρωί. Ακριβώς, η ώρα έναρξης είναι στις 10 το πρωί και βεβαίως έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν και ζωντανά μέσα από το κανάλι μας στο... στο YouTube. Στο YouTube, ακριβώς. Η διεύθυνση ποια είναι? Είναι αυτό που βλέπω, το www.estea.net. Πατώντας εκεί, πατώντας εκεί θα τους μεταφέρει στο ζωντανή μετάδοση. Ωραία. Μπορούν λοιπόν να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται και διαδικτυακά. Είναι πολύ καλές αυτές οι χρηστικές πληροφορίες. Πάμε τώρα στο ίδιο το συνέδριο. Ωραία. Το συνέδριο μας λοιπόν διοργανώνεται με αφορμή τα 100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης. Μια συνθήκη που υπογράφηκε μετά από την Ελληνοτουρκικό πόλεμο και μετά από αυτή την επώδυνη εμπειρία που έζησε όλος ο Ελληνισμός της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτή η συνθήκη ήταν μια συνθήκη ειρήνης για να μπορέσει η Ελλάδα και όλες οι χώρες που ενεπλάκησαν μέσα σε μια κατάσταση ειρηνική να αναδομηθούν. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα μας. Έτσι λοιπόν στο συνέδριό μας θα μιλήσουμε για τον πόλεμο, την ειρήνη και θα συσχετίσουμε την ειρήνη με τη δικαιοσύνη. Θα πούμε λοιπόν στο συνέδριό μας ότι μέσα από τους ομιλητάς, μέσα από το θεατρικό μας, θα επικοινωνήσουμε ότι για να είναι εφικτή ειρήνη στον κόσμο ολάκερο, είναι απαραίτητο απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη. Γιατί οι πόλεμοι γίνονται επειδή ακριβώς υπάρχει ανισότητα, επειδή υπάρχουν συγκρούσεις και διαφορές όσον αφορά το δίκαιο του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε πολέμους, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, εργαζόμενοι στην προοπτική να μάθουμε τι σημαίνει δικαιοσύνη, να είμαστε πιο δίκαιοι και σαν άνθρωποι και σαν λαοί, ενδεχομένως να αποφευθούν κατά ως ένα βαθμό οι πόλεμοι. Άρα λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι καθοριστική στην επίτευξη της ειρήνης και θα τη δούμε αυτή τη δικαιοσύνη και αυτή την συνθήκη θα τη δούμε μέσα από φιλοσοφικές σκέψεις σύγχρονων στοχαστών αλλά και των βεβαίως των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών. Και εμείς εδώ στη Στέγη ακριβώς εργαζόμαστε και αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι μαθαίνοντας να είμαστε δίκαιοι. Που σημαίνει τι? Ότι εάν εργαστώ να αποφύγω τις εσωτερικές συγκρούσεις που έχω με τον εαυτό μου και με τους συνανθρώπους μου, αυτό κατ' επέκταση επικοινωνείται στην πόλη μου, στη χώρα μου, στον κόσμο ολάκερο. Δηλαδή ξεκινάμε να φέρουμε την ειρήνη σε εμάς, πρωτίστως σαν άνθρωποι. Αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει η αρχαιοελληνική σκέψη της δικαιοσύνης ως ύψιστη αρετή, αν δηλαδή ο κάθε άνθρωπος από εμάς εφαρμόσει στη ζωή του τις αρετές όπως μας τις δίδαξαν οι αρχαίοι πρόγονοι και πάρα πολλοί άλλοι στοχαστές και άνθρωποι που εργάστηκαν σε αυτό μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μπορούμε να γίνουμε λίγο πιο ειρηνικοί με εμάς και αν γίνουμε λίγο πιο ειρηνικοί με εμάς, αυτό κατ' επέκταση μοιράζεται και γίνεται και στον συνάνθρωπό μας, αλλά γίνεται και στον τον άνθρωπο που θα μας κυβερνήσει, και αυτός που θα μας κυβερνήσει θα είναι πιο ειρηνικός και θα συνομιλήσει με άλλους ηγέτες άλλων χωρών συζητήσεις πιο ειρηνικές. Θα συζητήσουν λοιπόν
στο πλαίσιο αποφυγής πολέμου, όχι στο πλαίσιο πρόκλησης πολέμου. Mm. Ξεκινάμε λοιπόν από τον εαυτό μας. Έτσι, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, κυρία Τερζάκη. Πιο επίκαιρο από ποτέ, πιο επίκαιρο δεν θα μπορούσε να γίνει. Ακριβώς, γιατί οι πόλεμοι και μένονται μέσα μας, καθώς έχουμε υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής όπου επενδύουμε πάρα πολύ σε πράγματα που εν τέλει δεν μας ευεργετούν μακροπρόθεσμα και έχουν πάρα πολλά προβλήματα οι άνθρωποι, μα πάρα πολλά διέξοδα οικονομικά. Τα έχουμε πει, τα λένε πολλοί άνθρωποι αυτά, το γνωρίζουμε ότι ως άνθρωποι είμαστε μπροστά σε αδιέξοδα, αλλά και ως χώρες και ως κράτη μένονται οι πόλεμοι γύρω μας, μένονται. Δεν χρειάζεται να τους πούμε, τους γνωρίζουμε όλοι. Σήμερα στον 21ο αιώνα οι πόλεμοι γύρω μας, Ουκρανία, Παλαιστίνη, τι να πούμε τώρα, μένονται. Οπότε πραγματικά είναι επίκαιρο το θέμα όσο ποτέ. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να αναφερθείτε μετά από αυτά τα πρώτα εισαγωγικά τα οποία είπατε, κυρία Τερζάκη, στους ομιλητές, διότι νομίζω από τη στιγμή που, πιστεύω, που μπορεί και κάποιος μέσω του διαδικτύου να παρακολουθήσει αυτό το συνέδριο, ότι μπορεί και να επιλέξει εάν είναι οι δουλειές του τέτοιες που δεν του το επιτρέπουν, μία από τις ενότητες οι οποίες είναι πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρουσες. Θέλετε να αναφερθείτε σε αυτό? Βεβαίως, και έχετε δίκιο, πραγματικά έχετε δίκιο, γιατί κάθε ένας ομιλητής προσεγγίζει, ερευνά ένα τεράστιο θέμα, το οποίο είναι, ενώ συνδέονται μεταξύ τους τα θέματα, όμως είναι και αυτοτελεί το καθένα, αυτοτελές. Οπότε ο πρώτος ομιλητής, ένας σπουδαίος εξαίρετος, θα έρθει από Αθήνα, γιατί είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, καθηγητής αρχαίας ελληνικής βυζαντινής φιλοσοφίας, ο κύριος, ναι, η πρώτη ομιλία αληθινά θα μιλήσει για αυτή την εσωτερική ειρήνη ως αυτό που λέμε αυτογνωσία, κυρία Δουλγεράκη. Mm-hmm. Αυτό που όλοι οι άνθρωποι μιλάμε για την αυτογνωσία. Ποια είναι αυτή η αυτογνωσία? Είναι ακριβώς αυτή η εσωτερική ειρήνη που μιλήσαμε, η οποία κατακτάται μέσω των αρετών και της δικαιοσύνης ως ύψιστη. Και πραγματικά μετά αυτή η εσωτερική ειρήνη επεκτείνεται και σε όλους τους ανθρώπους γύρω μας και κατακτάται ως κοινωνικό αγαθό. Αυτή η πρώτη ομιλία. Μιλάμε για τον κύριο Μιχαήλ Ματζανά. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας, επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βεβαίως. Βεβαίως. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ωραία. Αυτό στις 10:40. 10:40. Έχουμε μετά την κυρία Νικολέτα Σαβιανουδάκη, καθηγητρία στο Μητροπολικό Κολέγιο και το Μάρτιο ορκίζεται με το δακτορικό της που έχει κάνει μια πολύ σπουδαία μοναδική έρευνα. Θα μας αναλύσει το φαινόμενο του πολέμου. Γιατί πολεμούν οι άνθρωποι από την αρχαιότητα σήμερα? Αυτό το φαινόμενο που είναι στη φύση του ανθρώπου, επεκτείνεται στην κοινωνία, επεκτείνεται μετά, πλαισιώνεται με την πολιτική, το χρησιμοποιούν το φαινόμενο αυτό, τον πόλεμο το χρησιμοποιούν οι πολιτικοί. Πώς επιδρά στην κοινωνία, τι επιπτώσεις έχει? Γίνεται μία ανάλυση στο φαινόμενο του πολέμου, στα αίτια που το προκαλούν και στην φύση του ανθρώπου εν τέλει, εάν είναι στη φύση του μέσα να πολεμάει ή όχι. Και πώς αυτό απλώνεται και σε όλο το πλαίσιο που ωραία ζούμε και στο ατομικό. Αυτό στις 11. 11 και 4, αν είναι δυνατόν να λέμε τις ώρες για κάθε ομιλία, από τη στιγμή που είπαμε ότι και διαδικτυακά κάποιος μπορεί να το παρακολουθήσει, έτσι ώστε να ξέρει για κάποια ενότητα που ιδιαιτέρως τον ενδιαφέρει τι μπορεί να κάνει. 11 και 4. Ναι, πάμε στην κυρία Ελένη. Κοινωνικό πολιτικό. Ωραία. 11 και 4. Πάμε στην ομιλία της κυρίας Ελένης Φραγκιαδάκη. Ωραία. Η κυρία Φραγκιαδάκη θα προσεγγίσει τον πόλεμο μέσα από την ματιά του Θουκυδίδη. Όλοι γνωρίζουμε, και ειδικά εμείς οι Έλληνες, γνωρίζουμε ότι
ξέσπασε ένας πόλεμος σε μια, στην αρχαία Αθήνα, σε μια εποχή όπου είχαμε τη δημοκρατία, έλαμπε η δημοκρατία, γινόταν τόσα όμορφα έργα, και όμως ο ανταγωνισμός των πόλεων τότε κρατών, Σπάρτης, Αθηναίων, προκάλεσε ένα πόλεμο. Η φιλοδοξία ενδεχομένως, όλα αυτά τα έτυπα, γιατί προκλήθηκε ένας πόλεμος μέσα σε μια τόσο άψογη δημοκρατία που επικρατούσε τότε στην αρχαία Αθήνα, μια ενδιαφέρουσα ματιά της κυρίας Φραγκιαδάκη μέσα βεβαίως από τον έργο ιστορία του, όπως το είδε ο Θουκυδίδης, αυτός ο σπουδαίος ιστορικός, ο κλασικός που έχει μείνει και έχει γίνει έμπνευση για τόσους και τόσους ανθρώπους μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Στη συνέχεια. Απλά ζητάω να επιταχύνουμε λίγο το χρόνο, γιατί δεν θα προλάβετε να δώσετε τις πληροφορίες για όλους τους ομιλητές. Ωραία. 11:30, συνθήκη της Λοζάνης, Ελληνοτουρκικός πόλεμος, είναι από τον κύριο Παραγεώργιο Πατεράκη, αυτό το σπουδαίο, είναι και συγγραφέας, δεν το γράφουμε εδώ, είναι και συγγραφέας, θα μας αναλύσει όλο το πλαίσιο του πολέμου 19-22 και τη συνθήκη της Λοζάνης. Mm-hmm. 11:50 θα η δικηγόρος κυρία Κουζινόγλου θα μας δώσει τι έχει κάνει η ανθρωπότητα για τον πόλεμο και τα εγκλήματα πολέμου, όλες αυτές τις προσπάθειες που έχει κάνει πια συνολικά η ανθρωπότητα, δηλαδή τα κράτη όλα μαζί, τι έχουν κάνει για να αποφευθούν τα εγκλήματα πολέμου. Και θα μας τα δώσει, θα μας τα δει, άρα λοιπόν θα δούμε τα οδυνηρά αποτελέσματα του πολέμου μέσα από αυτήν την ομιλία και τις προσπάθειες των κρατών προς αποφυγή τους. 12:05 θα δούμε μέσα από την κυρία Ειρήνη Αποστολάκη μια, και εκείνη πραγματικά σπουδαία, είναι τώρα κοινωνική λειτουργός στα σχολεία με τις σπουδές και τα λοιπά. Θα δούμε λοιπόν την αγωνία των ανθρώπων και των λαών μέσα στο πέρασμα των αιώνων, πώς έχουν οι άνθρωποι αντιδράσει, σε τι δράσεις έχουν προχωρήσει για στην προοπτική να αποφευθεί ο πόλεμος και την εγκαθίδρυση της ειρήνης. Επαναστάσεις όπως η Γαλλική, με κινήματα όπως του Λαμπράκη στην Ελλάδα κτλ. Ένα ενδιαφέρον ταξίδι μέσα στο χρόνο που παρατηρούμε την αγωνία των ανθρώπων για τον πόλεμο και την ειρήνη. 12:20 μια πρόταση του σπουδαίου φιλοσόφου Καν που έχει επηρεάσει όλη την εποχή μετά την Μεσαίωνα, ένα αίτημα που θέτει ένα αίτημα ειρήνη στην αιώνια, την αιώνια ειρήνη, και λέει και μας λέει εκεί, μας λέει τι προτάσει ο ίδιος για να εξασφαλιστεί αυτή η ειρήνη για όλη την ανθρωπότητα. Ενδιαφέρον, αληθινά ενδιαφέρον, σπουδαίος φιλόσοφος και το παιδί πτυχιούς φιλοσοφικής θα μας δώσει μια πραγματικά αποτελεσματική προσέγγιση. Ο κύριος Βαγγέλης Πετράκης, αναρωτιέμαι αν ποτέ θα καταφέρουμε να πάμε σε αυτή την αιωνία ειρήνη. Έτσι ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, πραγματικά μια ενδιαφέρουσα πρόταση και τα συνθήκες που προτάσει ο φιλόσοφος, ο στοχαστής αυτός, πραγματικά ενδιαφέρον. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμπνευστεί από τα έργα αυτών των στοχαστών και μακάρι να κάθε μέρα, αντί να βλέπαμε τηλεόραση, θα μου επιτρέψετε κυρία Δουλγεράκη, ή αντί να κάνουμε επιλογή και ό,τι δεν μας είναι κατάλληλο να μην το παρακολουθούμε και να σκύβουμε, να στοχαζόμαστε, να σκεφτόμαστε, να παρατηρούμε ανθρώπους που μπορεί να είχαν κάτι να πούνε περισσότερο από εμάς, ενδεχομένως να μας βοηθήσει κάπου και εμάς. Για τη ζωή μας πάντα μιλάμε, έτσι, όχι για φιλοσοφίες, κυρία Δουλγεράκη. Όλα αυτά για την καθημερινότητά μας. Σωστά. Να είμαστε πιο ειρηνικοί με τον εαυτό μας, με το παιδί μας, με τον άντρα μας, με τον φίλο μας, μόνο γι' αυτό. Ούτως ή άλλως η γνώση δεν έβλαψε ποτέ κανένα. Ακριβώς. Η γνώση λοιπόν ακριβώς στην υπηρεσία της καθημερινότητάς μας. Mm. Το τονίζουμε, κυρία Δουλγεράκη. Στην υπηρεσία της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας, για κανένα άλλο λόγο. Όχι 12:35. Για να ενισχύσουμε το εγώ μας. Ο χρόνος μου τελειώνει 12:35 και θέλω πραγματικά, επειδή είναι πολύ σημαντικά όλες αυτά τα κεφάλαια, οι ενότητες που είναι μέσα στο συνεδρίο, να μην κάνουμε εκπτώσεις και να τους αναφέρουμε όλους. Αν έχετε την καλοσύνη, να το προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία.
12 και 35 είναι η κυρία Σφακιανάκη, θα μας μιλήσει για έναν άλλο στο καστί, το Ρουσό, το Ζανζάκ Ρουσό, ο οποίος και εκείνος είχε μια πρόταση για την ειρήνη μέσα από το κοινωνικό του συμβόλαιο. Ενδιαφέρον για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Πραγματικά ενδιαφέρον, ένα στοχαστής που επηρέασε και αυτός πάρα πολύ το διαφωτισμό και όλη αυτή την εποχή μετά την Μεσαίωνα. 12:50 ο γνωστός προσφυλής μας κύριο Καζαντάκη, στο έργο του θα προσεγγιστεί με μια βαθύτερη οπτική από τον κύριο Σαμπροβαλάκη. 13:05 έχουμε μια αληθινά ενδιαφέρουσα ομιλία, πόσο κάθε άνθρωπος μπορεί αυτή την αρετή της δικαιοσύνης να την κατακτήσει μέσα από το έργο του Πλάτωνα Πολιτεία. Εκεί θα δούμε πρακτικά πια στην πράξη πώς μπορούμε να γίνουμε πιο δίκαιοι, και αυτό έχει ένα σπουδαίο, ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Τέλος κλείνει, οι ομιλίες κλείνουν εμπνευσμένη ομιλία από το έργο του Αριστοφάνη Ειρήνη, το πασίγνωστο έργο, και λέμε έτσι ανακεφαλαίοντας όλα όλων των ομιλιών τα συμπεράσματα, λέμε, θέτουμε την πρόθεση να την βγάλουμε στον ήλιο την ειρήνη, ελάτε πάλι, και ο τρόπος είναι να γίνουμε πιο δίκαιοι άνθρωποι. Με ομιλήτρια εσάς την ίδια, έτσι, κυρία Τερζάκη. Με ομιλήτρια εσάς την ίδια. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από τις ομιλίες, για να ξέρει ο κόσμος ο οποίος αυτή την ώρα σας ακούει με ενδιαφέρον, θέλει να παρακολουθήσει αυτό το δεύτερο συνέδριο, ότι στις 7 το βράδυ υπάρχει θεατρική παράσταση «Ειρήνη ως αρετή», έτσι. Ναι. Δραματουργία της κυρίας, της δάκτωρος κυρίας Κατερίνας Χάλκου, σκηνογραφική ενδυματολογική επιμέλεια κυρία Ανάχη Μαχαιριανάκη, δύο κυρίες δημιουργοί πασίγνωσες και σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στο Ηράκλειο. Θα έχουμε συμμετοχή μιας της κυρίας Ισμήνης Μωτού, είναι χορεύτρια, έχει έρθει από Αθήνα, φίλη της Στέγης, γιατί θα έχει μέσα και κίνηση το θεατρικό μας. Είναι αληθινά μια ενδιαφέρουσα παράσταση. Με δύο λόγια θα παρατηρήσει ο θεατής, συμμετέχουν φίλοι της Στέγης από ηλικία 4 χρονών έως χωρίς όριο, και θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ο θεατής το πώς βιώνουμε όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, την κατάσταση του πολέμου, και πώς μετά σιγά σιγά και βήμα βήμα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε αυτό που λέμε, να σκεφτούμε, να δούμε μέσα μας, να αναστοχαστούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την ειρήνη, και εν τέλει αναλαμβάνουμε την ευθύνη, και εν τέλει είμαστε στην προοπτική να ζήσουμε σε μια όμορφη ειρηνική πόλη της ειρήνης. Και τέλος το ολοκληρώνεται μουσικά στις 8 φωνητικό σύνολο φωνοδία με τη διεύθυνση του κυρίου Ιδωμενέως, και 8:30 με τον Λουδοβίκο των Ανογίων. Ακριβώς, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για τους, είναι γνωστοί δημιουργοί, οπότε. Ωραία. Εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας την Κυριακή, όπως είπαμε, 7 του μήνα, 10 το πρωί, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αλλά μπορείτε να παρακολουθήσετε και διαδικτυακά. Κυρία Μαρία Τερζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Δουλιγεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και γενικότερα το Κρήτη TV, για την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε αυτό το συνεδριό μας. Καλά να είστε, καλημέρα σας. Όμορφη μέρα να έχετε, ευχαριστώ.